Τη λήψη αυστηρών μέτρων προφύλαξη τη δημόσια υγεία από τον κίνδυνο του κορονοϊού ζητά ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία Ευθύμιο Τσάμι, προκειμένου, όπω αναφέρει, χαρακτηριστικά να μην πάθουμε τα ίδια με την Ιταλία. Αν λοιπόν δεν προσέξουμε και δεν ολοκληρώσουμε το μέτρο με τόλμη και με γενναιότητα όπω οφείλουμε, μπορεί να δούμε χειρότερε καταστάσει στην Ελλάδα και δεν κινδυνολογώ, διότι ε, το βλέπουμε ήδη στην Ιταλία, όπου Υποστήκανε όλου αυτού του νεκρού και του υφίστανται, όλε αυτέ τι περιπτώσει, και επιπλέον φτάσαν στο σημείο να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν στην αρχή. Σήμερα η Ιταλία ανακοίνωσε ότι κλείνουν τα πάντα πλην σούπερ ε, μάρκετ και ε, φαρμακείων. Και αυτό γιατί συνέβη. Διότι όταν ξεπεραστεί ο αριθμό των ασθενούντων, που μπορεί να είναι 1%, 5% οι σοβαρά ασθενούντε, τότε το σύστημα μπορεί να καταρρεύσει. Και να μην έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει αυτού του ανθρώπου. Ο κ. Τσάμι ζητά να μπει λουκέτο σε καφετέρειε και λοιπού χώρου συνάθρηση τη νεολαία που μετά το 15η μέρο κλείσιμο των σχολείων έχει απεριόριστο ελεύθερο χρόνο. Επειδή δεν έχουμε άλλα όπλα, ο μόνο τρόπο για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού είναι να περιορίσουμε τον συγχροτισμό. Τη συνύπαρξη δηλαδή ανθρώπων, είτε σε μαγαζιά εστίαση, είτε σε υπηρεσίε, είτε στην εκκλησία, είτε οπουδήποτε αλλού και μάλιστα ειδικά σε κλειστού χώρου. Μα ξεγελάει ο καιρό που είναι καλό, γιατί και έξω να κάθεται κάποιο, θα είναι μαζί τρει, 4, 5, 10 άνθρωποι, πιθανόν αν κάποιο έχει να, μετα... να, το μεταδώσει στου άλλου. Ο πρόεδρο του Ιατρικού Σλόγου Μαγνησία κούρει τον κόδωνα του κινδύνου για τι αντοχέ του Εθνικού Συστήματο Υγεία σε περίπτωση που η επιδημία του κορονοϊού λάβει ανεξέλεγκτε διαστάσει. Στην Ελλάδα, οι μονάδε εντατική θεραπεία είναι 6,1 στους 100.000 πληθυσμό. Στην Ιταλία ήταν είναι 12,5 σε πληθυσμό, στη Γερμανία είναι 29,2 σε πληθυσμό και ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 11,5%. Εμείς είμαστε τρίτοι από το τέλος σε ένα σύνολο όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Σημειωτέων. δηλαδή έχουμε γύρω στα 575 περίπου κρεβάτια αυτή τη στιγμή μονάδε εντατική θεραπεία. Υπάρχουν άλλα 80 με 100 που είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν υπάρχει το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να λοιπόν η υποστελέχωση πώ μα πλήττει χοντρά, όχι μόνο σε επίπεδο παθολογικών κλινικών κτλ. Και, και αν τυχόν εμφανιστούν τόσα πολλά περιστατικά, φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Ελλάδα, του ήλιου, της θάλασσας, της χαράς, πολύ περισσότερο φοβάμαι χειρότερα από την Ιταλία.